Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Στις 4 προκλήσεις που έχουν μπροστά της η Ευρώπη με την πανδημία, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά για να επιτευχθεί υψηλή, ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στη Λισαβόνα. Europe dealt with the economic consequences of the unprecedented health crisis promptly and efficiently. This has been confirmed by the latest forecast of the European Commission. However, challenges lie ahead. We have to tackle them collectively. We should continue aligning the fiscal policy with the monetary policy. We should shift the temporary support measures toward recovery. We should implement the soonest possible, efficiently, the next generation EU through reforms and investments. And we should review the economic governance framework. If we implement all these policies, we will achieve high, strong and sustainable growth. We will create many new jobs, and we will enhance social cohesion. Thank you very much. Δύο νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399 / 2016 συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενίσχυσης η γενική επιχειρηματικότητα 7ος κύκλος και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 5ος κύκλος. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης είναι 25 Μαΐου και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30 Ιουλίου. Αισιοδοξία για τη φετινή σεζόν παρά τις προσωρινές δυσκολίες εκφράζει ο αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Άρης Σουλούνιας. Ο γνωστός ξενοδόχος της Ρόδου εκτιμά ότι η σημεία κλειδιά για την άνοδο των κρατήσεων είναι η πορεία των εμβολιασμών, η θετικότητα του νησιού και ο σεβασμός των πρωτοκόλων. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες στη Γερμανία βλέπουν να βελτιώνονται οι κρατήσεις για την Ελλάδα, καθώς οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που σχετίζονται με την πανδημία περιορίζονται με τους δημοφιλείς προορισμούς να ανοίγουν ξανά. Οι εμβολιασμοί. Ένα βασικό κριτήριο για τους ξένους tour operator και για τις ξένες κυβερνήσεις που παίρνουν τις αποφάσεις για το πόσο ελεύθερα θα αφήσουν τους πολίτες τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό είναι η χώρα πόσους εμβολιασμούς ή ο προορισμός πόσους εμβολιασμούς έχει κάνει. Βάσει προγράμματος που βλέπω για τη Ρόδο και που είναι πολύ σημαντικό να επιτύχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμών μέχρι τέλος Ιουνίου, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει τις ξένες κυβερνήσεις να πάρουν αποφάσεις να είναι πιο ελεύθερα τα ταξίδια προς τη Ρόδο. Μέλημά μας είναι να μην είναι σε ένα χρώμα ή σε ένα χάρτη όλη η χώρα, αλλά να είναι οι προορισμοί. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Αθήνα, την Αττική, με τη Ρόδο ή με κάποιο άλλο νησί. Οπότε αυτή η προσπάθεια που γίνεται να εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ή το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών του νησιού της Ρόδου, αυτό σίγουρα και εγγυημένα θα βοηθήσει πάρα πολύ και στους tour operator και στις ξένες κυβερνήσεις, αλλά και στους ίδιους τους επισκέπτες που προτίθονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Γιατί αν ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι η Ρόδος έχει ένα ποσοστό εμβολιασμένων 70%, 75% ή 80% φτάσουμε, που προσδοκώ ότι θα φτάσουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό είναι ένα πολύ 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 βασικό κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο είναι να μην χειροτερέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα του τόπου και της χώρας. Εδώ βάζω και τη χώρα μέσα. Γιατί αν αυξηθούν πάλι τα επιδημιολογικά δεδομένα και πάμε σε αρκετά κρούσματα, αυτό θα επηρεάσει και τη χώρα αλλά και τον προορισμό, άσχετα αν ο προορισμός δεν έχει καθόλου ή έχει ελάχιστα.
Μας. Άρα πολύ, πέρα... καλά, πολύ καλά γίνεται η παρέμβαση, η οποία γίνεται και από την περιφέρεια, από τον Πεβεριάχη στον ECDC, να υπάρξει ένας διαχωρισμός, δηλαδή να μην μπαίνουμε στο κόκκινο, επειδή στο κόκκινο είναι η Κάλυμνος ή π.χ. ένα άλλο νησί, ότι τα νησιά θα αξιολογούνται, ο χάρτης θα παίρνει μορφή με βάση την κατάσταση την γενικότερη, στην Πολυνησία. Βεβαιότατα. Και το επισημαίνω με όλη την απόλυτη σιγουριά που ξέρω από την εμπειρία μου, ναι, είναι, αυτό είναι το σωστό. Μα. Διότι από τη στιγμή που εμβολιάζεται ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων, π.χ. της Ρόδου. Δεύτερον, οι ξένοι για να έρθουν οι επισκέπτες, είτε πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις, είτε να έχουν ένα PCR τεστ κάνει 72 ώρες πριν, είτε να έχουν τεστ αντιγόνων, που σημαίνει ότι αυτοί που έρχονται ήδη έχουν τεσταριστεί ότι δεν είναι φορείς ή δεν πρόκειται να κολλήσουν κάποιο συμπολίτη μας. Και από τη στιγμή κατά την οποία και από την υπόλοιπη Ελλάδα, αυτοί που ταξιδεύουν προς τη Ρόδο πρέπει να έχουν PCR τεστ βάσει της νέας υπουργικής απόφασης, οπότε ένας Αθηναίος ή ένας Θεσσαλονικαίας που έρχεται στη Ρόδο έχει κάνει ένα τεστ ότι δεν είναι φορέας, η κοινωνία διασφαλίζεται, η κοινωνία της Ρόδου ή του νησιού γενικότερα είναι σε μια προστασία. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την αγορά της Ρόδου στο λιανεμπόριο, που δείχνει τάσεις βελτίωσης μετά την άρση των περιορισμών και των lockdown, αλλά κυρίως με την έναρξη της φετινής τουριστικής σεζόν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, κύριο Νικομπόνη. Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη στην άρνησή του να υπογράψει μία επιστολή που απέστειλε το τέτοιμο Δωδεκανήσου σχετικά με μία πρόταση για την επαναλειτουργία του κτηματολογίου Ρόδου και τις εργασίες αποκατάστασης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η φετινή σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να ξεκινήσει τόσο γρήγορα. Παρόλα αυτά μας βρίσκει έτοιμους, ώστε με το καλό μόλις φτάσουν αρκετοί τουρίστες στη χώρα μας να έχουμε τις ανάλογες πωλήσεις. Πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η σεζόν. Αυτά τα μηνύματα έχουμε. Θα είναι δύσκολα στην αρχή, σαφώς, αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρσι η πρώτη πτήση ήρθε 1η Ιουλίου, ενώ φέτος οι πρώτες πτήσεις φτάσανε στον τόπο μας 13 Μαΐου. Όλο αυτό σημαίνει ότι η σεζόν μετακυλείται νωρίτερα από ό,τι πέρσι. Τώρα ήθελα να σας πω κάτι, μια που είστε όλοι εδώ, όσον αφορά μια επιστολή που έλαβα χθες σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου από το Τεχνικό Επιμελητήριο και αφορά μια πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου που ζητά να συνυπογραφεί από όλους τους φορείς του τόπου για τη μετεγκατάσταση του κτηματολογίου. Εγώ αρνήθηκα να υπογράψω αυτή την επιστολή και ο λόγος στο οποίο αρνήθηκα είναι ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται από εδώ και πέρα, το μόνο που μπορεί να κάνει, αλλά και αποσκοπεί προφανώς, είναι στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης και το ανοίγματος του κτηματολογίου μας. Οτιδήποτε αλλάζει αυτή τη στιγμή, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μας καθυστερήσει ακόμα παραπάνω. Αυτός είναι και ο λόγος που αρνήθηκα να υπογράψω αυτή την επιστολή. Ελπίζω να προχωρήσουμε όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα και να δοθεί μια γρήγορη λύση για το καλό του τόπου μας. Η επιστολή αφορά το να μην μετακινηθεί η υπηρεσία σε άλλο κτίριο. Η επιστολή αφορά τη μετεγκατάσταση του αρχείου μέσα στο ίδιο το κτηματολόγιο. Διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων έχει ανασταλεί. Έτσι. Αυτό μας πληγώνει όλους. Περισσότερο εμάς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι αδυνατούμε να προβούμε σε μία προσημείωση για να πάρουμε κάποιο δάνειο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και βέβαια στις αγοροπολισίες των ακινήτων. Αλλά και σε πολλά άλλα ακόμα πράγματα. Αυτά αναφέρονται μέσα στην επιστολή, όλα ορθά είναι. Αυτό που δεν μας βρίσκει σύμφωνος είναι οποιαδήποτε αλλαγή στο προγραμματισμένο τρόπο επανέναρξης της λειτουργίας. Για να επανέλθουμε στο θέμα της λειτουργίας της αγοράς, αυτή την ώρα τι ισχύει για τα καταστήματα τα εμπορικά?
Τα εμπορικά καταστήματα αυτή τη στιγμή λειτουργούν ελεύθερα. Ο μόνος περιορισμός είναι στα άτομα τα οποία μπορούν να εισέλθουν μες στο κατάστημα και αυτά είναι ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέχρι τον αριθμό των 500 τετραγωνικών. Πάνω από 500 τετραγωνικά είναι ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά. Άρα σημαίνει μέχρι τα 500 είναι 20 άτομα, από εκεί και πάνω είναι ένα άτομο ανά... Η κίνηση δηλαδή είναι τέτοια που μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσα, δράξτε, μια μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων να, και δει των τοπικών να βγάζουν τα σπασμένα όλο αυτό. Να βγάζουμε τα σπασμένα δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή το λιανεμπόριο προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Έχουμε άμεση ανάγκη τη βοήθεια της πολιτείας. Ακόμα και τώρα, δηλαδή τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να σταθεί πάνω από το λιανεμπόριο, διότι μην ξεχνάμε το λιανεμπόριο, όπως και η εστίαση, όπως και άλλοι κλάδοι, είχαν μια ανεπανόρθωτη ζημιά. Ανοίγαμε, κλείναμε, αλλά εμείς είχαμε και εμπόρευμα, το οποίο έπρεπε να αγοράσουμε και το οποίο δεν πουλήθηκε, γιατί ήμασταν κλειστά. Αυτός είναι και ο λόγος που είχαμε μια επίσκεψη πριν 10 μέρες στον Υπουργό Ανάπτυξης μαζί με τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσακίρη. Έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αντίστοιχο, όχι ακριβώς το ίδιο, με το πρόγραμμα που εξήγηλε η κυβέρνηση για τον τουρισμό αλλά και για τους εστιατόρες. Αυτό ήταν μια πρόταση που είχαμε επιμεληθεί εμείς τον Ιανουάριο, την οποία επικαιροποιήσαμε, αλλά έχουμε, για να μπορέσει να είναι εφικτή και να γίνει δεκτή, διότι δεν είναι μόνο η απόφαση της κυβέρνησης, είναι απόφαση και των ευρωπαϊκών θεσμών, εάν θα χρηματοδοτηθεί αυτό το πράγμα, είναι ευρωπαϊκά χρήματα, έτσι είναι ΕΣΠΑ, θα έχει βάση την ένδυση υπόδηση, αλλά και άλλους μικρούς κλάδους, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Την Ρόδο επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Υφυπουργός Υγείας αρμόδια για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις Ζωή Ράπτη. Θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ρόδο Αντώνη Καμπουράκη και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Την Κυριακή ο Υφυπουργός θα μεταβεί στο Καστελόριζο, όπου θα επισκεφτεί την Διοίκηση Άμυνας και το Κέντρο Υγείας, ενώ τη Δευτέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμά της, θα επισκεφτεί την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου. Στη Ρόδο θα βρίσκονται αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Θα επιβλέψουν το Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο εν ώψη της έναρξης λειτουργίας του την προσεχή Δευτέρα. Σημειώνεται ότι στο Εμβολιαστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας θα υπάρχουν 24 εμβολιαστικές γραμμές με το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Την Κάλυμνο επισκέφτηκε την 5η 20 Μαΐου ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννη Κοτσιόπουλο και τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου. Ακολούθησε σύσκεψη του Δημάρχου Καλύμνου με τους λοιμοξιολόγους που μίλησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την επιδημιολογική κατάσταση στην Κάλυμνο. Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη εδώ στον Δήμο Καλυμνίων, αγαπητοί μου φίλοι. Πυροσβόγος αριστερά, οι καθηγήτριες, όλη εδώ η ομάδα, η οποία ελπίζουμε ότι θα μας κάνουν και μία δήλωση, θα μας πούν και κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω το team των καθηγητών και των γιατρών που ήρθαν εδώ. Είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή, γιατί με την παρουσία τους εδώ, τις συμβουλές τους που έδωσαν στους γιατρούς του νοσοκομείου μας, ήταν ιδιαίτερη χρήσιμη η παρουσία τους. Επισκέφθηκαν το Δημοτικό Μέγαρο γιατί ανταλλάξαν μερικές απόψεις και βέβαια εγώ από τώρα τους απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση έτσι ώστε να έρθουν κάτω από άλλες συνθήκες στο νησί. Βέβαια θα υποβάλουν ένα εισηγητικό υπόμνημα στο Υπουργείο προκειμένου να δώσουν τις απόψεις τους γύρω από την κρίση εδώ του νησιού και τι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν. Και πάλι σας καλωσορίζω. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καταρχάς, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Όπως είπε ο Δήμαρχος, ήρθαμε εδώ. Το τελευταίο διάστημα η Κάλυμνος πιέζεται επιδημιολογικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πίεση και στο νοσοκομείο της Καλύμνου.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε, με την εμπειρία μας, με όποιες γνώσεις, να βοηθήσουμε το νοσοκομείο και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό του, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό, πρέπει να πω, που έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, να ανταπεξέλθουν, να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, νομίζω αυτή η επίσκεψη σηματοδοτεί και την μεγάλη σημασία που δίνουμε στην νησιωτικότητα. Την μεγάλη σημασία που δίνουμε, νομίζω αυτή η επίσκεψη. Και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ απλά θέλω να τονίσω, σαν υγειονομικός, σαν γιατρός, αυτό που είδα στο νοσοκομείο, τις πραγματικά ηρωικές προσπάθειες που καταβάλουν οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο της Καλλίμνου, γιατί πραγματικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να φέρουν σε πέρυσι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο και θα έλεγα με επιτυχία, γιατί αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα μέσα, θεραπευτικά, πρωτόκολλα κλπ. Από τους συναδέλφους. Και η συνάντηση που είχαμε μαζί τους, νομίζω θα δώσει περαιτέρω δυνατότητα για τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλουν. Επίσης, ήταν πάρα πολύ σημαντική, νομίζω, και η σημερινή συνάντηση με τον Δήμαρχο, για να δοθούν οδηγίες και επί την ευκαιρία να πω ότι ναι, μεν ανοίγουμε, καλά είναι τα ανοίγματα, αλλά με την εμπειρία που είχατε από το παρελθόν και με αυτά που συνέβησαν, όχι μόνο εδώ, σε πολλές περιοχές της χώρας μας, θα πρέπει να δοθεί τεράστια προσοχή για να μην επαναληφθούν τέτοια επεισόδια. Και παρακαλώ πολύ όλους να σπεύσουν να εμβολιαστούν, γιατί μόνη λύση στο πρόβλημα αυτό στη στιγμή είναι ο εμβολιασμός. Σε απολογισμό της επίσκεψης της αποστολής με επικεφαλής τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκο Χαρδαλιά, προέβη ο Δήμαρχος Καλλίμνου, κ. Δημήτρης Διακομιχάλης. Ο ίδιος εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα. Είναι μια συνέντευξη του Δημάρχου που απευθύνεται στην κυριολεξία σε όλο τον καλλιμνιακό λαό, μετά την χθεσινή πολυπληθή παρουσία εδώ του κλιμακίου υπό τον κύριο Χαρδαλιά. Πριν από λίγο, πριν μερικά λεπτά, είδατε να αποχωρεί η ομάδα των εκλεκτών καθηγητών που συμμετείχε σε αυτή την αποστολή, η οποία από τα χθες βρίσκεται στο νοσοκομείο. Τώρα πηγαίνει επίσης στο νοσοκομείο, προκειμένου να συνεργαστεί με τους γιατρούς του νοσοκομείου μας, ιδιαίτερα με αυτούς που έδωσαν τη μεγάλη μάχη για τον κορονοϊό, στην κλινική, να το πω, στο τμήμα του κορονοϊού. Με ιδιαίτερη επιτυχία, και θα πω ότι, για μια άλλη φορά το πω, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Εμείς θα τους τιμήσουμε τώρα που θα ανοίξει το νησί. Η χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Χαρδαλιά έγινε την ώρα που έπρεπε και βέβαια απάντησε και ο ίδιος πάνω στο θέμα αυτό, γιατί δεν ήρθε νωρίτερα. Δεν θα επαναλάβω εγώ, πρωτογενώς απαντήθηκε το ερώτημα αυτό. Η χαρμόσυνη είδηση που όλοι περιμέναμε με τόση αγωνία είναι τι θα γίνει από την Δευτέρα το πρωί. Όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε ότι με βάση τα δεδομένα όπως ήταν χθες και τα οποία συνεχίζονται, θα έλεγα με μεγαλύτερη ένταση πτωτικά και από τα χθεσινά, από τη χθεσινή ιχνηλάτηση που έγινε, αν δεν συμβεί κάτι ανατρεπτικό το επόμενο 48ωρο, η Κάλυμνος από τη Δευτέρα το πρωί θα μπει στην κανονικότητα. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση που νομίζω ότι πρέπει να μας βρει όλους έτοιμους να διαφυλάξουμε αυτή την κανονικότητα. Ακούσατε τον Υπουργό να λέει ότι ναι,
θα γυρίσει και η Κάλυμνο στην κανονικότητα, αλλά και για την Κάλυμνο θα ισχύσει αυτό που θα ισχύει πλέον, που ισχύει ήδη για όλη τη χώρα. Δηλαδή με τα νέα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όποιος ξεπερνά κάποια δεδομένα, κάποια στάνταρς που έχουν υιοθετηθεί από τους επιδημιολόγους, αυτόματα θα μπαίνει στο κόκκινο για 10 μέρες. Που σημαίνει τι? Ότι όλοι μαζί θα πρέπει ως κόρη οφθαλμού να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο όλοι αναζητούμε, την επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά και για την κατάσταση την οποία, για την οποία φταίξαμε όλοι μας. Δεν προστατέψαμε όλους αυτούς τους μήνες, δεν εφαρμόσαμε υγειονομικά πρωτόκολλα, πιστεύαμε ότι ο κορονοϊός είναι μία απλή γρίπη, δεν τον αναγνωρίζαμε καθόλου, έγιναν λάθη από το νησί, δεν θέλω να τα επαναλάβω, ποιοι έφταιξαν, ποιοι κρυβόντουσαν πίσω από το δάχτυλό τους, γιατί δεν έχει σημασία πλέον. Ελπίζω το πάθημα να γίνει μάθημα. Όμως θέλω να πω κάτι ανθρώπινο. Χάσαμε 17 ανθρώπους. Δικούς μας ανθρώπους. Αυτή την ώρα είναι σε διάφορες μονάδες εντατικής θεραπείας 10 άτομα. Μόνο στη Σάμο έχουμε 5. Χθες 12.30 ώρα μιλούσα με τον διοικητή ζητώντας πληροφορίες για την κατάστασή τους. Έχουμε στην Αθήνα, έχουμε στα Χανιά. Χθες πήγανε στη Ρόδο, δεν βρίσκονται αυτοί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά φύγανε και πήγαν στη Ρόδο. Γιατί? Δεν είναι κρίμα επειδή κάποιος έχει την δική του προσέγγιση να κολλήσει σε μένα, στον κύριο Μακαρούνα, και να μας στείλει στο νοσοκομείο ή στο θάνατο? Γιατί? Από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα, όποιος κι αν είναι αυτός? Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό το οποίο έγινε στο νησί. Γιατί? Επειδή κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι έχει ένα μπαρ, παράδειγμα, και ανεξέλεκτα εκεί μπορεί να συνοστίζονται κάποιοι, με αποτέλεσμα τα θετικά κρούσματα στο νησί να εκτοξευθούν στον ουρανό? Ή ποιος ιερωμένος αντλεί αυτό το δικαίωμα? Όχι από το Άγιο Πνεύμα, κανένας δεν το αντλεί. Ο πυρήνας της θρησκείας μας είναι η αγάπη στον άνθρωπο. Και αυτό δεν το δείξαμε στην πράξη. Τα λέω αυτά γιατί έχω το δικαίωμα να τα λέω. Τα κατήγγυλα σε ανύποπτο χρόνο, τώρα όμως τα επαναλαμβάνω. Γιατί? Δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε. Γιατί ο Πέλεκης από εδώ και πέρα θα είναι σκληρός, θα είναι καταστροφικός για όλο το νησί. Ο Δήμος Καλύμνου είναι υποχρεωμένος να στηρίξει το νοσοκομείο. Αυτό υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Καλύμνου, κ. Δημήτρης Διακομιχάλης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα μείνει κανένα στο περιθώριο, ενώ μίλησε και για το άνοιγμα των σχολείων. Μαζί με τους υγειονομικούς θα ζητήσω την λίστα όλων των χορηγών, προκειμένου ο Δήμος να τιμήσει αυτόν τον κόσμο. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να στηρίξει το νοσοκομείο. Πέρα και έξω από νούμερα, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουμε το νοσοκομείο χωρίς κάλυψη. Γι' αυτό θα γίνουν κινήσεις ώστε να τιμηθούν χορηγοί, να τιμηθούν όποιοι έβαλαν πλάτη αυτή την πραγματικά τραγική περίοδο που πέρασε η Κάλυμνος. Δεν θα μείνει κανένας στο περιθώριο, γιατί πραγματικά ήταν η βοήθειά τους τεράστια. Οι μαθητές σαφώς θα πρέπει να κάνουν ό,τι προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, self-test, ό,τι πρέπει να γίνει.
Για την άφιξη τουριστών πριν το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού, μίλησε ο Δήμαρχος Καλύμνου, κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της τηλεόρασης Αιγαίο. Από την Τετάρτη Λαμπρή, 5 Μαΐου, μέχρι τις 15 Μαΐου που άνοιξε επίσημα ο τουρισμός, δεν επιτρεπόταν κανένας μας να φύγει ή να έρθει εδώ, όμως είχαμε γύρω στους 40 τουρίστες. Αυτοί οι τουρίστες κάπου έμεναν σε κάποια νοικιαζόμενα δωμάτια. Τώρα είναι πολύ περισσότεροι. Από τις 5 μέχρι τις 15 λοιπόν, παιδιά, κάποιοι έπραξαν χρήματα με τον όποιο παράνομο τρόπο, ενώ κάποιοι άλλοι ακύρωσαν τις κρατήσεις, γιατί θα έπαιρνε πρόστιμο. Καταλάβατε. Δηλαδή, στο 2021, καταλαβαίνω ότι πρέπει να δουλέψουμε. Το καταλαβαίνω. Αλλά είναι δυνατόν, κύριε Δήμαρχε, να μην είναι άνθρωποι ακόμη με άδειες, με νομιμότητα στα χαρτιά τους, στα τιμολόγια τους, στις πληρωμές τους, να έρχονται τουρίστες με ρίσκο 40 άτομα από τις 5, επαναλαμβάνω, και τις 15. Είναι σίγουρο όμως, δηλαδή. Έτσι. Ναι. Σίγουρο, ναι. Γιατί στο καθολικό lockdown δεν μπορεί να έρθει, παιδιά. Από τις 15 άνοιξε ο τουρισμός. Σε κάποιο χώρο που δεν είχε εστιατόρια, που δεν είχε τίποτα. Κυρία Κουκιαίνη, το θέμα, όπως το είπατε, κατεγράφει, εγώ αυτή την ώρα δεν μπορώ να πάρω δημόσια θέση, γιατί δεν το ξέρω, δεν έχω λεπτομερή στοιχεία. Δέχομαι αυτό που λέτε. Δεν σημαίνει ότι θα το προσπεράσω, θα το δω, αλλά εντάξει, τι να πω εγώ τώρα. Αν κάποιος, ακούστε, αυτή την περίοδο στο νησί έγιναν διάφορες, υπήρξαν διάφορες συμπεριφορές που δεν βοήθησαν το να είμαστε πραγματικά συνεπείς όλοι απέναντι σε αυτή την τραγική κατάσταση που περάσαμε. Αν υπήρξαν και τέτοιοι επιχειρηματίες, τι να πω. Ναι, εσείς όμως παλεύατε ώστε ο Καλύμνιος να πάρει στη Ρόδο για να δουλέψει. Σαφέστατα. Ο Εμελισσοκόμος να μπορεί να μετακινηθεί και όλα τα υπόλοιπα τα οποία... Κατεγράφει, κυρία Κουγιαίνη, κατεγράφει. Δύο αναπνευστήρες τελευταίας τεχνολογίας αξίας 40.000 ευρώ δόρισε στο νοσοκομείο Ρόδου ένας συνταξιούχος ναυτικός από την Τήλο. Πρόκειται για τον Ιωάννη Μανουσάκη, η δωρεά του οποίου θα αξιοποιηθεί στις ΜΕΘ του νοσοκομείου. Άναψα μία μικρή σπίθα και εύχομαι η σπίθα αυτή να γίνει φλόγα στις καρδιές των ανθρώπων. Οι έχοντες πολλά και οι έχοντες λίγα μπορούν να συνεισφέρουν, δήλωσε ο συνταξιούχος ναυτικός, προσθέτοντας πως όσο είναι υγιής και έχει τη δυνατότητα θα είναι αρρωγός. Σημειώνεται ότι το 2012 ο Ιωάννης Μανουσάκης έκανε δωρεά το σπίτι του στην Τήλο στο Ίδρυμα του Ορφανοτροφείου της Ρόδου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γρηγόρης Ρουμάνης, αφού ευχαρίστησε τον δωρητή, ανέφερε ότι η συνεισφορά αυτή είναι σημαντική καθώς προήλθε από το υστέρημα του κυρίου Μανουσάκη. Πάνω από 10.000 κάρτες στην παροχή δωρεάν τηλεϊατρικής παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Όπως είπε, η κάρτα αυτή είναι μια ευγενική χορηγία της ασφαλιστικής εταιρείας National Enterland και είναι να δοθεί στους δικαιούχους των κοινωνικών παντοπολίων στα νησιά της Δωδεκανήσου και στους κατοίκους των μικρών νησιών με πληθυσμό κάτω των 1.000 ατόμων. Σας ενημερώσω ότι αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι το voucher, είναι η κάρτα του χρήστη για την δωρεάν τηλεϊατρική, η οποία είναι χορηγία της NNLAS. Αυτή λοιπόν η κάρτα θα δοθεί σε κάθε δικαιούχο των κοινωνικών παντοπολίων της Δωδεκανήσου και θα δοθεί επίσης και καθολικά, οριζόντια, στους κατοίκους των νησιών κάτω των 1.000 κατοίκων. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει τη διανομή των βάουτσερ στα νησιά. Έχουν αποσταλεί στην Κάλυμνο, στην Κό και την Ίσυρο, στη Λέρο, στους Λειψούς και στο Αγαθονήσι. Σήμερα πρέπει να φτάνουν αυτή την ώρα στην Κάρπαθο και την Κάσο και μένουν μερικά τα μικρά νησιά γύρω από τη Ρόδο, της επαρχίας Ρόδου δηλαδή, η Χάλκη, η Τήλος, η Σίμη και το Καστελόριζο, το οποίο τις επόμενες μέρες προγραμματίζω να πάω και η ίδια για να τα επισκεφτώ και να παραδώσω στους δημάρχους ή στους εκπροσώπους μας τα βάουτσερ για να αποδοθούν. Έχουμε ετοιμάσει λίστες, επειδή η κάθε κάρτα θα δοθεί σε έναν δικαιούχο του παντοπολίου και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουμε ετοιμάσει λίστες οι οποίες αποδίδονται στους δημάρχους ή στους επάρχους μας, οι οποίες θα υπογράφει με τον κωδικό της κάθε κάρτας, θα σας δείξω εδώ. Εδώ υπάρχει
το όνομα του χρήστη και το password. Το όνομα χρήστη το έχουμε δώσει ήδη και είναι ένας μοναδικός αριθμός. Επαναλαμβάνω, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, ο κάθε ένας λοιπόν που θα παραλαμβάνει την κάρτα του θα παίρνει το μοναδικό του αριθμό, ούτως ώστε σε περίπτωση και απώλειάς του να μπορούμε να την αντακαταστήσουμε. Αυτό λοιπόν πρόκειται για δωρεάν τηλεϊατρική 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, για τους όλους τους δικαιούχους που προανέφερα. Αυτό είναι μια χορηγία της NN Ελλάς, όπως ανέφερα και προηγουμένως, την οποία ευχαριστούμε βεβαίως και δημόσια για την χορηγία αυτή. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, γιατί ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή μέσα από το σπίτι του και μέσα από το κινητό του τηλέφωνο ή το τάμπλετ του και να παίρνει πληροφορίες, τις πρώτες χρήσιμες πληροφορίες από έναν γιατρό στην άλλη γραμμή όπου θα συνομιλεί. Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα, μετά από συζητήσεις που είχαμε με την εταιρεία, προσβλέπουμε τους επόμενους μήνες να το επεκτείνουμε και στην άλλη ενότητα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της ενότητα στις Κυκλάδες. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στην επεξεργασία των στοιχείων για το πώς θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα τους επόμενους μήνες και στις Κυκλάδες. Παράταση 6 μηνών παίρνει προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες που αναρτώνται εντός του 2021, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή. Με την ίδια τροπολογία καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των διορθώσεων που εμπίπτουν σε κατηγορία πρόδουλου σφάλματος, οι οποίες υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους δασικούς χάρτες. Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση κατά των διορθώσεων, επιτρέπεται υποβολή αντιρρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εάν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται. Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης πρόδουλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθωμένες κατά τις ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στο δικαιούχο. Περισσότερο από μία ώρα διέρχεσε το απόγευμα της Πέμπτης η κατηδίαν συνάντηση που είχε στο Κάιρο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, από τον οποίο έγινε θερμά δεκτός κατά την άφιξή του στην είσοδο του κτηρίου του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου. Συζητήσαμε για τη διμερή συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου και τις εξελίξεις στην περιοχή σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και την Ιορδανία, είπε μετά τη συνάντηση του με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας. Είχα τη χαρά σήμερα να επισκεφτώ για άλλη μια φορά το Κάιρο, τέταρτη φορά νομίζω τους τελευταίους τρεις μήνες, και να έχω μια νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον φίλο μου Σάμεχ Σούκρι. Συζητήσαμε για την ευρύτερη κατάσταση στην περιοχή. Είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις επαφές μου με τον Γκάμπι Ασκενάζη, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό και με τον Άιμαν Σαφάντι, τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών, στο Αμάν προχθές. Ο ίδιος με ενημέρωσε για τις δικές τους, του Προέδρου Σίση και του ιδίου, επαφές στο Παρίσι και τις προσπάθειες που καταβάλει η Αιγυπτιακή πλευρά για την κατάπαυση του πυρός. Εκφράζω συγκρατημένη αισιοδοξία ότι σύντομα θα έχουμε θετική κατάληξη, ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ευρύτερη συμφωνία τουλάχιστον επί της αρχής καταγράφεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης του είδους Cannabis Sativa L περιοκτικότητας σε τετραϊδροκαναβινόλη άνω του 0,2% από τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων στη Βουλή. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Κέλλας ζήτησε την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου, καθώς ο στόχος του είναι η βελτίωση της θέσης της ελληνικής παραγωγής στην παγκόσμια αγορά φαρμακευτικής κάναβης, η οποία αναπτύσσεται με ταχύτητα τα τελευταία χρόνια. Σημείωσε ότι ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν ταχθεί υπέρ της χρήσης φαρμακευτικής κάναβης για την ανακούφιση ασθενών και χρόνια πασχόντων, ενώ αντίστοιχη θέση έχει λάβει και το ΕΚ, προβλέποντας μάλιστα ότι η επένδυση στη συγκεκριμένη βιομηχανία θα έχει σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Στην Ελλάδα, είπε ο βουλευτής, εκτιμάται ότι η συμβολή της φαρμακευτικής κάναβης θα ανέρχεται σε πάνω από 1 δις ευρώ μετά από 10 χρόνια.
Το επενδυτικό συμφέρον, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έγινε εστιατό τα προηγούμενα χρόνια, αφού υπήρξαν 170 αιτήσεις, εκ των οποίων 110 έλαβαν έγκριση, 94 δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης και άλλα 60 σχέδια βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Ωστόσο, παρατήρησε πως μόλις μία επένδυση έχει προχωρήσει και η αιτία είναι ότι υπήρχε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, το οποίο θα ενισχύσει το εξαγωγικό προσανατολισμό της παραγωγής. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΑΕΔ, που θα τρέξει κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2021-31 Ιουλίου 2022, έχει προϋπολογισμό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που καλύπτει 300.000 επιταγές. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: τα φετινά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ, από τα οποία θα επωφεληθούν 350.000 άτομα και οι οικογένειές τους, θα έχουν ουσιαστική συμβολή στην επανεκκίνηση του τουρισμού μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς βοηθούν μεταξύ άλλων και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. 350.000 εργαζόμενοι, άνεργοι και αγρότες μπορούν να επωφεληθούν φέτος από τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Εργασίας. Παράλληλα, όσοι έχουν κουπόνια περσινά μπορούν να τα εξαργυρώσουν μέχρι τις 31 Ιουλίου. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό για τις κοινωνικές ομάδες αυτές που το έχουν ιδιαίτερα ανάγκη, αλλά και για τον τουρισμό μας, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη χρονιά. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου μαζί με 5 μαθητές από το Σκαγιοπούλιο Ορφανοτροφείο, κάποιοι από τους οποίους επισκέπτονται για πρώτη φορά την Αθήνα. Η ξενάγηση έγινε από τον Υφυπουργό Αρμόδιο για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανολάκη. Είναι με υλικά που βρήκαν εδώ, όταν ήταν ακόμα εργοστάσιο. Είναι αυτά τα έργα τα μεγάλα που τα ονομάζουμε εγκαταστάσεις. Ακριβώς. Παλιά, υπήρχε ένα κύμα μετανάστευσης, έφευγαν Έλληνες για να πούν δουλειά στη Γερμανία. Και έχει άλλα δύο ενδιαφέροντα αυτό το έργο. Το ένα είναι η βαρύτητα. Λειτουργεί και λίγο συμβολικά. Και το άλλο είναι ότι η φιγούρα είναι ένα κεφάλι που έχουμε πρόσωπο. Και θα ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά, εάν θέλουν να μας πούν τι. Ναι, ακόμα και χωρίς πρόσωπο, χωρίς κεφάλι, αυτή η υπόκοση, η αναμονή. Περιμένω, είναι αναμονή. Σε αναμονή. Η αναμονή στο άγνωστο. Στο άγνωστο έχουν βομβαρδιστεί, έχουν καταστραφεί, δεν υπάρχει πια στο χάρτη. Γιατί είναι εξαιρετικά λιπογόνο. Άρα για πολλές δεκαετίες, το πιο φθηνό ρεύμα, ερχόταν από κάτω. Αυτή η φωτογραφία αντιστοιχεί σε ένα από αυτά τα κουτάκια. Ουσιαστικά είναι μία αποτύπωση, μία κάτωψη, ενός από μίας από κάθε μίας από τις φωτογραφίες αυτές. Κοιτάξτε ποιο είναι το ενδιαφέρον, θα το καταλάβετε καλύτερα. Δείτε το μεσαίο και δείτε και τη μεσαία φωτογραφία. Είσαι περίπτω, τριμένο, ψησμένο. Κοίτατε και το... Και το φιλικό σύνολο. Εδώ πέρα, πριν γίνει. Εγώ το θυμάμαι σαν παιδί να λέει. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε τα δοκάρια που είναι εκεί, να είναι εδώ, ας πούμε. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η εκδοχεία. Οπότε ανοίγει ένας διάλογος μεταξύ των δύο έργων. Όλοι βλάσσει κανιάρι για τις φιγούρες και τις βαλίτσες. Η βαλίτσα είναι ένα δυνατό σύμβολο στην τέχνη. Και στη σύγχρονη, αλλά πάντα. Και στις εικαστικές και... Ταξίδι, αποχώρηση, αναχώρηση. Αυτό το παιδί παραμένει πολύ στο σακίνητος. Άμα το δείτε στην αρχή,
Λέτε, α, ένα ωραίο τραπέζι, έχει πάνω φαγητά, έχει εδώ σταφύλια, έχει εδώ αυτά. Άμα το προσέξετε λίγο πιο πολύ, κάτι δεν πάει πολύ καλά. Κάτι τρέχει. Όχι, και όλο αυτό, αλλά από την άλλη έχει και τόσο δραματικά γεγονότα που έχουμε ζήσει. Άρα, έτσι, μας παρακινεί ίσως να δούμε τα πράγματα, να τα εξετάσουμε από όλες τις απόψεις. Δεν κοιτάξε πάνω στο υφαντό. Ακριβώς. Και είναι σαν να κεντάει τα όνειρά της. Όπως η Πινελόπη που αυτό κεντούσε και έπλεκε και ξύλωνε. Μέσα στο πλοίο, που αυτή τη στιγμή το βλέπουμε μόνο απ' έξω, υπάρχουν κούτες. Τι δείτε κούτες τώρα. Χαρτόκουτα. Και επέλεξε λοιπόν να μιλήσει για τη ζωή του. Στα 60 του χρόνια αποφάσισε να φτιάξει αυτό το έργο, όταν έφτασε πλέον 60 χρονών. Και είπε: εγώ θα μιλήσω για τη ζωή μου με ένα συμβολικό τρόπο, με ένα καράβι που είναι το ταξίδι της ζωής. Και μέσα σε κούτες θα επιλέξω να βάλω αντικείμενα από πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Είναι πάρα πολύ. Σε ένα δωράκι πριν πάτε μαζί του, να θυμάστε τι είναι η επίσκεψη σα. Γιατί μπορεί να ορίστε. Ορίστε. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και να χαρείτε και την βόλτα σας στην Αθήνα. Θα γυρίσετε πίσω. Μάλλον θα πάμε μια Ακρόπολη. Και μετά. Θα γυρίσετε σήμερα. Σήμερα γυρνάμε. Σήμερα γυρνάμε. Μην την Ακρόπολη. Προλάβετε. Αξίζει να δείτε την έκθεση. Θα σας αρέσει. Λίγο Ακρόπολη, θα πάμε λίγο φαγητό. Πολύ ωραία. Να φάμε και λίγο. Ελάτε να βγούμε μια όλοι μαζί. Εύχομαι καλή πρόοδο και ίσως να κάνουμε μια... Θα πάω. Μπράβο, καλή πρόοδο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.